Jake, that's a plan, Ben. Hi. What's up? Στην κρίμα αυτή της πύρου μου. Είπα. Τελικά μιλάμε. Αρκετά καλά θα λέγαμε. Το όνομά σου. Θα σου χρησιμεύσει τίποτα να το μάθει. Μπορεί. Ναι. Και τι. Τι έπαθες, παιδί μου. Εγώ τι έπαθα. Εσύ τι έπαθες. Καλά, ένα φίλο σου έδωσα. Πώς κάνεις έτσι. Άνθρωπε μου, πας καλά. Σου δώσα εγώ κανένα δικαίωμα να με φιλήσεις. Τόσο σημαντικό είναι για σαν. Συγγνώμη, το ρωτάς. Και βεβαίως είναι. Πολύ σημαντικό. Το ποιος θα με φιλήσει, το κανονίζω εγώ και μόνο εγώ, εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Ένα φιλί το κερδίζεις, δεν το παίρνεις, άντε άντε. Δεν το έτσι θέλω. Δεν στο παίξα να κάνεις αυτό. Τα ρε άντρας, ναι. Θέλω να μάθεις ποια είναι αυτή και να τη φωνάξω οπωσδήποτε στο πάρτι αύριο. Δεν είμαστε καλά. Σου αρέσει και αυτή? Δεν είπα ότι μου αρέσει. Αν είναι η πρώτη γυναίκα που με χαστούκησε. Τι εθνικότητας? Μαμά πατρίδα. Έχεις κάτι? Όχι, τι να έχω. Έλα, πάμε να χορέψουμε. Είναι νωρίς για μένα. Καλά. Έρχεται προς το μέρος μου. Να σου πω, μην του κάτσεις από το πρώτο βράδυ. Νελοκομείο, κλείνω, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγγνώμη για χτες το βράδυ. Όχι, όχι, εμένα με συγχωρείτε. Το λάθος ήταν δικό μου. Εσύ είσαι σωστά αντέδρασες. Λίγο υπερβολικά θα έλεγα, αλλά κατά τη γνώμη μου σωστά. Λέει αυτός τώρα, λοιπόν χαλαρά η Στέλλα, είπε χαλαρά. Τι είπες? Όχι, οκ. Okay. Κατά πρώτον, με λένε Μέρη, χαίρο πολύ. Κώστας. Κατά δεύτερον, όσον αφορά το χαστούκι λέω, θα μπορούσα να είμαι λίγο πιο χαλαρή. Ήσουν λίγο στην τσίτα. Εντάξει, δεν είμαι πάντα έτσι, αλλά χτες ήμουν. Βλέπω με τη θεία σου έχετε το ίδιο γούστο, Ναι, μα γιατί το λέτε. Καταρχήν να μιλάμε στο νενικό. Ναι. Να, αυτό το φόρμα δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να το φοράει η Αλίκη. Και το κολλιό θα έλεγα. Εντάξει, τι να πω, από ό,τι φαίνεται μοιάζουμε σε αρκετά με τη θεία μου. Έτσι φαίνεται. Θες να χορέψουμε? Να χορέψουμε. Να πούμε αργότερα. Più che puoi,
lasciare mai una presa. Non c'è tutta l'emozione dentro più che un po'. Πήγε. Να σου πω δύο λεπτά. Μας συγχωρείς, ε. Μωρό μου, μας απαιτήκε λίγο μόνος. Αφού το γουστάρεις, γιατί την έφτισες. Κατάλαβα, νόμιζες ότι θα ζηλέψει, ε. Ναι, αλλά το έχουμε εξηγήσει το θέμα. Η ζήλια δεν είναι σαν το θεώρημα του Αρχιμίδη, δεν μπορείς να κινήσεις τη γη με τη ζήλια. Μερικές φορές όμως, λειτουργεί. Μόνο μερικές φορές. Τι μέρη δεν φαίνεται να είναι ο τύπος που θα μπει στο δικό σου τρυπάκι. Ξέρεις τι λέω. Να πας να τη βρεις και να τη φέρεις πίσω. Επειδή ξέρω περισσότερα για τις γυναίκες από σένα, μόνο αν τρέξεις εσύ πίσω της και τη ζητήσεις συγγνώμη, μόνο τότε μπορεί να γυρίσει. Νομίζεις ότι μπορώ να ταπεινωθώ σε μια γυναίκα? Όχι, όχι, δεν το νομίζω αυτό για σένα. Αντιθέτως, νομίζω ότι είσαι το πιο εγωιστικό πλάσμα που έχω γνωρίσει. Για συνέχισε, για συνέχισε. Συνεχίζω. Κι εγώ σου λέω όλα σου τα λάθη και τα ελαττώματα και με ανέχεσαι γιατί είσαι πολύ έξυπνος. Συνέχισε έτσι και βλέπω να σου κόβω το επίδομα. Κάνει όπως νομίζεις. Αν περιμένεις από μένα να σε γλύψω, κάνεις μεγάλο λάθος. Βρήκε μια... Εντάξει. Εντάξει. Κατάλαβα. Μέρι! Μέρι! Γιατί έφυγες? Εντάξει, πήγε αργά και αύριο φεύγουμε πρωί. Ναι, εσύ δεν κάθισες καθόλου. Σου είπα, αύριο φεύγουμε πρωί και πρέπει να ξυπνήσουμε πολύ νωρίς. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Αμπά, και ποιος κατά τη γνώμη σου είναι ο λόγος? Θες να πάμε κάπου οι δυο μας να πιούμε κάτι και να σου πω ποιος κατά τη γνώμη μου είναι ο λόγος? Συγγνώμη, νομίζω πως κάνεις ένα πάρτι εκεί. Δεν πρέπει να είσαι με τους καλεσμένους σου. Εντάξει, νομίζω ότι οι καλεσμένοι μου μπορούν να περάσουν καλά και χωρίς εμένα. Τι λες? Εγώ πάντως θα το ήθελα πολύ.